Είμαστε με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Απόστολο Βαρελτσή. Κύριε Βαρελτσή, φέτος το Μουσικό Σχολείο κλείνει ένα χρόνο. Πώς αισθάνεστε για αυτό το κατόρθωμα? Παρόλο που έκλεισε ο πρώτος χρόνος και μπαίνουμε στο δεύτερο, ομολογώ ότι ακόμα δεν το έχω πιστέψει. Από την πρώτη στιγμή οι δυσκολίες ήταν απίστευτες. Το σκοτσέζικο ντους ήταν η λέξη που χαρακτήριζε όλη την πορεία μέχρι να δημιουργηθεί το σχολείο. Σήμερα το είχαμε έτοιμο, αύριο δεν το είχαμε. Μία μέρα χαρούμενη, μία μέρα στεναχωρημένη. Πραγματικά όταν στα μέσα Ιουλίου βγήκε το ΦΕΚ, κανένας μας δεν μπορούσε να το πιστέψει, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από τη χαρά μας, ήταν κάτι το απίστευτο. Αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας ήταν επίσης μεγάλος. Όταν φώναξα στα μέσα Αυγούστου την νυν διευθύντρια, την κυρία Λεοντή, να την ξεναγήσω, δεν υπήρχε καν σοβάς στους στίχους. Τη λέω, Βενετία, έλα να δεις το σχολείο που θα παραλάβεις. Και μου λέει, ποιο σχολείο, πού είναι το σχολείο? Βέβαια τρέχανε όλα ταυτόχρονα. Γινόντουσαν εργασίες, οι παραγγελίες των μουσικών οργάνων, το χαρτοβασίλειο για να πάρει την άδεια και να λειτουργήσει. Πραγματικά η Βενετία έπαθε ένα σοκ όταν είδε ότι το σχολείο της ήταν μερικά ντουβάρια και ούτε καν παράθυρα. Τώρα, τι δυναμική έχει το Μουσικό Σχολείο, στο οποίο πλέον λειτουργούν και οι δύο τάξεις? Δύο τάξεις. Έχει 27 παιδάκια, είναι μοιρασμένα σε πρώτη και δευτέρα. Κάποια από τα παιδάκια ακόμα δεν έχουν εγγραφεί, γιατί γίνεται η διαδικασία των κατατακτηρίων. Δηλαδή, τα παιδάκια στη Δευτέρα που δεν κάναν πρώτη στο μουσικό θα δώσουν κάποιες τυπικές εξετάσεις στο άμεσο διάστημα. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε 27 παιδάκια φέτος. Ποια είναι τα όργανα που διαθέτει το Μουσικό Σχολείο Δυτικής Λέσβου? Κάθε μουσικό σχολείο έχει δύο υποχρεωτικά όργανα. Στο δικό μας μουσικό γυμνάσιο επιλέξαμε τα υποχρεωτικά να είναι το πιάνο για ευρωπαϊκό και το σαντούρι για παραδοσιακό. Από εκεί και πέρα κάθε παιδί επιλέγει ένα όργανο ακόμα. Απλά εμείς σαν Σχολική Επιτροπή φροντίζουμε να το προμηθευτούμε και η πολιτεία φροντίζει να φέρει τον αντίστοιχο καθηγητή. Ποια είναι η συμβολή του κυρίου Νάκα στη δημιουργία του μουσικού σχολείου? Το συγκεκριμένο σχολείο είναι πολύ δαπανηρό σχολείο. Όχι μόνο τα μουσικά όργανα, αλλά και το ίδιο το σχολείο κοστίζει ακριβά. Δηλαδή, από ό,τι είδατε, ακόμα θέλουμε μέσα να φτιάξουμε κάποια ηχητική επένδυση. Την επόμενη φορά που θα έρθετε θα πρέπει να έχουμε μοκέτες και με κάποιο τρόπο να βάλουμε κάποιο μονωτικό υλικό στους στίχους. Δεν είναι όπως τα υπόλοιπα τα σχολιά, οι ανάγκες του είναι πολύ μεγαλύτερες. Αν δεν είχαμε τον κύριο Νάκα να μας στηρίξει στην αγορά των μουσικών οργάνων, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι δεν θα είχαμε ούτε τα μισά από τα μουσικά όργανα που είδατε πριν μέσα. Τι είναι περιμένουμε να δούμε, ότι θα δούμε μάλλον το επόμενο διάστημα από το Μουσικό Σχολείο? Η χρονιά που μας πέρασε ήταν η χρονιά με τις παιδικές ασθένειες. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν ξεκίνησαν οι καθηγητές να δηλώνουν τα σχολεία της προτίμησής τους, μέσα στη λίστα του Υπουργείου δεν υπήρχε το Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου. Γι' αυτό όταν ξεκινήσαμε και για ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων, υπήρχε η διευθύντρια που τους έκανε φιλολογικά. Φέτος τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έχουμε μόνιμους συναδέλφους με οργανική, έχουμε κάποιους αναπληρωτές και περιμένουμε και κάποιους ακόμα. Κάθε χρόνο θα έχουμε όλο και περισσότερο. Και φυσικά όσο το σχολείο γίνεται πιο λειτουργικό, αποκτάει όλες τις υποδομές που χρειάζεται, θα το δείτε και θα ανοίγεται περισσότερο και στην τοπική κοινωνία. Φέτος σχεδιάζουμε κάποια στιγμή να φέρουμε κάποια τοπικά παραδοσιακά συγκροτήματα που θα παίξουν μαζί με τους μαθητές μας και θα δούμε τι άλλη δραστηριότητα. Το Μουσικό Σχολείο ακόμα δεν έχει τελειώσει. Φέτος λειτουργεί η δευτέρα τάξη. Έχουμε ακόμα άλλα 4 χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο που πρέπει, δηλαδή να γίνει μέχρι και τρίτη λυκείου. Στα χρόνια αυτά το σχολείο διαρκώς θα επεκτείνεται. Θα χρειαστεί επιπλέον αίθουσες, επιπλέον υλικό, επιπλέον καθηγητές κλπ. Θέλουμε και την πολιτεία δίπλα μας, και το Δήμο, αλλά και διάφορους επιφανείς πολίτες, όπως ο συντοπίτης μας ο κύριος Νάκας, να μας στηρίξουν. Ο αγώνας είναι ακόμα μακρύς. Είμαστε με τη διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Δυτική.
Δυτικής Λέσβου, Βενετία Λεοντή. Κυρία Λεοντή, πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να υπάρχει ένα μουσικό σχολείο κοντά τους? Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά που κατάγονται από περιοχές του Δήμου Δυτικής Λέσβου, γιατί όπως καταλαβαίνετε η μετακίνησή τους το πρωί είναι πιο εύκολη όταν υπάρχει ένα σχολείο στην Καλονή. Τα παιδάκια που κατεβαίνουν από Άντισα, που κατεβαίνουν από Άγρα, από Μεσότοπο, αλλά και ακόμη από την Πέτρα, από το Μόλιβο, από την Ιφίδα, είναι πιο κοντινή η διαδρομή. Οπότε είναι μεγάλη ευκολία και για την πρωινή τους μεταφορά στο σχολείο, αλλά και για το μεσημέρι. Γιατί επειδή κάνουμε μουσικά μαθήματα, όπως ξέρετε, σχολάνε αργά τα παιδιά. Οπότε είναι πιο εύκολο να πάνε πιο νωρίς στο σπίτι τους από το ότι να κατεβούν στη Μυτιλήνη. Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν τα παιδιά κατά την επαφή τους με μουσικά όργανα και με τη μουσική γενικότερα? Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία ήδη γνωρίζουν μουσική, δηλαδή έχουν ασχοληθεί με τη μουσική πριν έλθουν στο μουσικό σχολείο. Υπάρχουν και κάποια άλλα παιδάκια τα οποία απλά ενδιαφέρονται να έρθουν στο μουσικό για να αναπτύξουν αυτές τις μουσικές δεξιότητες και να μάθουν κάποιο μουσικό όργανο. Οπότε είναι όλα τα παιδάκια ευπρόσδεκτα. Ξέρετε, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι εύπλαστα σαν το ζυμάρι, μαθαίνουν πολύ εύκολα. Οπότε έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ατομικό μουσικό όργανο και αν αυτό δεν τους ικανοποιεί, μπορεί την επόμενη χρονιά να το αλλάξουν. Δηλαδή, αν ένα παιδάκι στην πρώτη γυμνασίου επιλέξει ως ατομικό μουσικό όργανο, παράδειγμα το βιολί, και δει ότι δεν το έχει στην πορεία της χρονιάς, την επόμενη χρονιά έχει τη δυνατότητα να αλλάξει και να πάρει κάποιο άλλο, να πάρει κιθάρα, ας πούμε. Υπάρχουν κάποιες επιθυμίες για κάποια έτσι άλλα όργανα που ενδεχομένως ακόμα το μουσικό σχολείο δεν έχει προλάβει να τα προμηθευτεί? Μουσικά όργανα σχεδόν έχουμε όλα, εκτός από σαξόφωνο, γιατί πέρυσι είχαμε ένα μαθητή ο οποίος επέλεξε το σαξόφωνο. Έχουμε περιμνήσει έτσι ώστε να προμηθευτούμε σαξόφωνο. Σχεδόν όλα τα έχουμε, αλλά και αν κάποιο άλλο παιδάκι επιλέξει κάποιο όργανο, ας πούμε, φέτος τα πρωτάκια, κάποια διάλεξαν βιολοντσέλο, βιόλα. Αρκεί να βρεθεί βέβαια και καθηγητής. Μπορεί το σχολείο, έχει τη δυνατότητα να το παραγγείλει, να το προμηθευτεί το μουσικό όργανο και να κάνει εξάσκηση το παιδάκι σε αυτό. Τι καθηγητές διαθέτει το μουσικό σχολείο? Το μουσικό σχολείο, όπως όλα τα μουσικά σχολεία, έχει καθηγητές γενικής παιδείας, όπως τα κανονικά γυμνάσια, με εξαίρεση 2-3 μαθήματα που κάνουν στα κανονικά γυμνάσια, στα πλά δηλαδή. Δεν διδάσκεται παράδειγμα η τεχνολογία εδώ. Χρειαζόμαστε καθηγητές μουσικών μαθημάτων, τόσο θεωρητικών, δηλαδή διδάσκονται ευρωπαϊκή παιδεία, διδάσκονται παραδοσιακή μουσική, βυζαντινή μουσική, κάνουν χοροδία και μετά κάνουν και τα όργανα. Υπάρχουν τα υποχρεωτικά μουσικά όργανα, όπως είναι το πιάνο για όλα τα παιδάκια, μία ώρα πιάνο σε όλες τις τάξεις, πρώτη και δευτέρα που έχουμε, και μία ώρα παραδοσιακό τοπικό μουσικό όργανο. Εδώ επιλέξαμε το σαντούρι, επειδή στη Δυτική Λέσβο, αλλά και γενικώς στη Λέσβο υπάρχει το σαντούρι, είναι το σαντούρι ως όργανο δεύτερο παραδοσιακό. Και μετά είναι το ατομικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή 7 διαφορετικά ατομικά. Το μόνο που δεν έχουμε, το θέλουν τα παιδιά, είναι τα drums, τα ευρωπαϊκά κρουστά. Πιστεύω ότι φέτος μπορεί να μας έρθει, να είμαστε τυχεροί και να έρθει εκπαιδευτικός, να έρθει μουσικός για τη διδασκαλία των drums. Σαν διευθυντρία, σαφώς θα ξέρετε τι ανάγκες υπάρχουν ακόμη και οι οποίες πρέπει να καλυφθούν από την Υπουργητεία. Θέλετε να μας κάνετε μια αναφορά σε αυτές? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι καινούριο σχολείο και όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε αρχή και δύσκολη, προσπαθούμε να είμαστε υπομονετικοί στην αρχή. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ήδη φέτος που διανύουμε τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του σχολείου, τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Εκείνο το οποίο άμεσα χρειαζόμαστε είναι εκπαιδευτικό προσωπικό. Δηλαδή, περιμένουμε να έρθουν οι καθηγητές μουσικής. Ήδη φέτος είμαστε τυχεροί, γιατί διορίστηκαν με οργανικές θέσεις 2 καθηγήτριες πιάνου. Πόσες οργανικές θέσεις μένουν να καλυφθούν? Πρέπει να καλυφθούν πάρα πολλές, διότι όλες οι ειδικότητες σχεδόν, αλλά αυτό θα γίνει σιγά σιγά, γιατί πρέπει να υπάρχουν και ανάγκες. Τη στιγμή που το σχολείο είναι μικρό και έχει μόνο 2 τάξεις, δεν δικαιολογείται οργανική θέση ακόμη. Σιγά σιγά θέλω να πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου, ας πούμε, να δώσω μια πενταετία,
ότι το σχολείο θα λειτουργεί κανονικά με οργανικές θέσεις και θα έχει όσο το δυνατό λιγότερα κενά. Δηλαδή το γεγονός ότι εφέτος με το άνοιγμα διορίστηκαν, δύο ήρθαν, ξέχασα να πω, η μία κυρία του Σαντουριού έχει άδεια λόγω ανατροφής παιδιού. Διορίστηκαν, έδωσε δηλαδή το Υπουργείο τρεις οργανικές, μία Σαντούρη και δύο πιάνο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για αρχή, για ένα καινούργιο σχολείο, έτσι, το οποίο είναι ακόμη νεογέννητο, ας πούμε, στην αρχή του. Ουσιαστικά λειτουργούν έξι τάξεις, έτσι, τρεις γυμνασίες. Ναι, είναι μουσικό το ΦΕΚ λειτουργίας του σχολείου, το ΦΕΚ ίδρυσης, ας πούμε, προβλέπει γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις. Έτσι είναι χαρακτηρισμένο το σχολείο μας. Οπότε στα παιδάκια τα οποία τώρα φοιτούν, δίνεται η δυνατότητα όταν τελειώσουν την τρίτη τάξη γυμνασίου, να συνεχίσουν στο λύκειο εδώ, σε ηλικιακές τάξεις. Εάν όμως δεν το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν σε ένα γενικό λύκειο ή σε ένα επαγγελματικό. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωτικό αν ένα παιδάκι έρχεται στο μουσικό γυμνάσιο, πρέπει να συνεχίσει και στο μουσικό λύκειο. Είμαστε λίγο ευέλικτοι, είμαστε ανοιχτοί. Επίσης και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αν δει ότι δεν του αρέσει, δεν το έχει με τη μουσική, δυσκολεύεται ή δυσκολεύεται με τη μετακίνηση, τότε ζητάει εγγραφή στο πλησιέστερο γυμνάσιο στον τόπο κατοικίας του. Γιατί καταλαβαίνετε και τα παιδάκια είναι μικρά, ιδίως το χειμώνα πρέπει να ξυπνάνε πρωί για να τα μεταφέρουν τα ταξί, οπότε δυσκολεύονται λίγο. Αλλά το έχουν θέληση, οπότε όπου υπάρχει ένα θέλω, υπάρχει και ένα μπορώ. Οπότε πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά.